Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι μπουκωμένη. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκε καλά έτσι λίγο το φθινόπωρο. Παρ' όλα αυτά όμως έχει τρελή ζέστη, δεν ξέρω πώς συνδυάζεται αυτό. Μία βροχή, μία λίγο κρύο. Εμένα βασικά δεν μ' αρέσει η βροχή, αλλά μ' αρέσει λίγο η δροσιά. Βγάλετε η βροχή, γιατί όταν βρέχει μετά γίνεται μια κουφοβλακία, μια κουφόβραση και δεν συμμαζεύεται. Welcome σε αυτό το επεισόδιο, όπως βλέπεις και στον τίτλο. Θα κάνουμε ένα φθινοπωρινό μακιγιάζ. Ήρθε και μένα η σειρά μου. Έχουμε και πάρα πολύ καιρό νομίζω να κάνουμε μακιγιάζ. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Σας έφερα λίγο και πιο κοντά. Σκέφτομαι σήμερα να αρχίσω με τα μάτια, κάτι το οποίο το κάνω πρώτη φορά στο playlist Makeup Tutorial εδώ στο κανάλι μου. Συνήθως αρχίζω από το πρόσωπο, σας έχω πει δηλαδή ότι έχω κάνει ήδη τη βάση μου, όμως αυτή τη φορά θέλω να δοκιμάσω και εγώ να αρχίσω πρώτα απ' όλα από το μάτι. Έτσι και εγώ λοιπόν έχω διαλέξει από Essence το Camouflage το Light Ivory, και θα το βάλω σε όλο το καπάκι του ματιού μου. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και κάποιο primer ματιών, έτσι. Απλά εγώ αυτό εδώ πέρα, το concealer, το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι παχιά η σύσταση και έτσι με διευκολύνει να κάτσει και καλύτερα η σκιά. Οπότε το χρησιμοποιώ και για primer, αλλά και ως βάση σκιάς. Λοιπόν, παίρνω αυτό εδώ πέρα το πινελάκι, το Riolan, είναι το K12. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να απλωθεί πολύ ωραία το concealer. Λοιπόν, μ' αρέσουν πάρα πολύ γενικά τα παχιά τα κονσίλερ, όπως σας έχω πει και όπως με γνωρίζετε κι εσείς οι παλιές, γιατί έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως βλέπεις, με μαύρο κύκλο. Και αφού τέλειωσα το κονσίλερ, είμαι στη φάση που θέλω να πάρω το ζέλο τέιπ μου και να το βάλω στα μάτια, δηλαδή στη γωνία μου, γιατί θέλω ουσιαστικά να κάνω γωνία. Με διευκολύνει αυτός ο τρόπος. Κάτω μέρος του ματιού για το μαύρο κύκλο θα ασχοληθώ μετά. Ωραία. Και αφού κολλήθηκα, δεν θα πάω να σετάρω με πούδρα το κονσίλερ, αλλά θα πάω κατευθείαν στη σκιά. Η παλέτα η οποία θα χρησιμοποιήσω για το φθινοπωρινό μου το μακιγιάζ είναι η Neutrals 3. Είναι από Makeup Revolution. Μπορώ να πω ότι είναι η δεύτερη αγαπημένη μου παλέτα, μετά από την Orange Makeup Revolution. Την αγαπάω. Βασικά, σας την έχω δείξει κατά καιρούς όταν την αγόρασα. Έχουμε κάνει και σγότς, αλλά ποτέ δεν ήρθε το βιντεάκι που ήθελα να σας την κάνω ως review και να σας δείξω τι ωραία που γράφει στο μάτι. Εγώ την έχω καραυχαριστηθεί και πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη παλέτα είναι ό,τι καλύτερο για το φθινόπωρο. Και θα αρχίσω με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά και θα την βάλω κάτω από το φρύδι μου. Πιστεύω τώρα που δεν έχω σετάρει, νομίζω ότι λίγο θα γίνει πιο έντονο το μακιγιάζ. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Wow. Λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά και χτίζουμε την σκιά μας. Αφού τελείωσα τώρα με το πάθος πεδίου, θα διαλέξω πάλι εννοείται από αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, αυτό εδώ πέρα το χρώμα και θα το κατεβάσω και θα τη βάλω λίγο πιο κάτω από την άλλη. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα σε αυτήν εδώ πέρα την τέλεια υπέρλαμπρη παλέτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα πάρω τώρα το αρχικό μου το πινέλο και θα κάνω blending και τις δύο τις σκιές για να υπάρχει και ένα smooth αποτέλεσμα, για να μην είναι τόσο άγριο και να αναμειχθούν και καλύτερα μεταξύ τους οι σκιές. Στο σημείο αυτό θα πάρω πάλι το κονσίλερ μου, θα βάλω μία μικρή ποσότητα εδώ στο χέρι μου και θα πάρω ένα πλακουτσιωτό πινελάκι και θα προσπαθήσω να κάνω cut crease. Cut grease.
τελειώσαμε με το Cut Crease. Νομίζω ότι μεταξύ ότι αυτό είναι καλύτερο από αυτό. Αυτό μου βγήκε φαρσί. Εδώ πέρα μου έχει κάνει λίγο σκαμπανεβάσματα. Δεν μας νοιάζει, no care. Λοιπόν, τώρα θα σου έλεγα ότι παίρνω το πινέλο και κάνω sit fit με ένα setting spray. Όμως, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να ανεδεικνύονται αυτές οι σήμερες σκιές πάνω στο μάτι και έχω ήδη από κάτω ένα background με το concealer, θα το κάνω με το δαχτυλάκι μου και θα επιλέξω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά, η οποία είναι άντια και θα τη βάλω στο μάτι. Και αφού άπλωσα και τη σήμη τη σκιά, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινέλο. Βλέπεις πως είναι η άκρη του, είναι έτσι πάει προς τα πάνω και είναι και χοντρές οι τριχίτσες σου και γενικά είναι χοντρό πινέλο. Και θα πάρω τη μαύρη τη σκιά που έχει εδώ πέρα αυτή η παλέτα και θα κάνω μια ουσιαστικά tube αυτό και θα την βάλω στη γωνία του ματιού μου. Το γυρνάω το πινέλο προς τα εδώ, εδώ και κάνω ουσιαστικά αυτό το πράγμα ίσα ίσα για να δώσει λίγο πιο πολύ ένταση και το αρχίζω και το πάω και εδώ. Αυτό είναι το πινέλο, όμως εννοείται ότι θα το αφήσω έτσι. Θα να παίρνω το πινέλο μου το αρχικό και αρχίζω και σβήνω προς τα μέσα. Αυτό ήθελα για να δώσω την ένταση που πρέπει και αρχίζω και σβήνω. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βγάζουμε τα σελοτέιπ. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία γωνία. Πάρα πολύ ωραία γωνία. Και να μην μακρηγορούμε, πάμε να περιποιηθούμε και το υπόλοιπο πρόσωπο. Κατευθείαν παίρνω τους κορέκτορες μου για τους μαύρους κύκλους. Θα χρησιμοποιήσω από MUA αυτό εδώ πέρα το concealer, το οποίο είναι... Πάει δηλαδή προς πορτοκαλί, γιατί τώρα μου τελείωσε το Master Camo από Maybelline. Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ αυτό με ανάμιξη του κίτρινου. Μου φέρνει έτσι μία δόση προς το πορτοκαλί. Είναι ένα concealer το οποίο είναι για μένα, ώστε να καλύψει τους μαύρους κύκλους μου. Θα βάλω και από Master Camo λίγο κιτρινάκι για να εξοδετερώσουμε το μαύρο, τον κύκλο, τον άτιμο. Και αφού τελείωσα με το κορέκτορα και όλα αυτά, δεν συμμαζεύεται τέλος πάντων, θα συνεχίσω με το υπόλοιπο πρόσωπο. Θα αναμίξω από MUA, είναι ένα υγρό highlighter το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να το αναμειγνύω με το make-up μου, δίνει και περισσότερο λάμψη. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έβαλα κάποιο primer, έβαλα όμως το serum από Lavera Gris. Λοιπόν, και αναμειγνύω αυτό που σας είπα, βάλω λίγο υγρό highlighter και αναμειγνύω μαζί με το make-up, το οποίο είναι το W7, το photoshoot. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι, είναι ένα make-up το οποίο είναι και αδιάβροχο. Το έχω αναμίξει. Θα πάρω ένα πάρα πολύ ωραίο πινέλο, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ να το τοποθετήσω στο πρόσωπο. Εννοείται ότι θα βάλω και σφουγγαράκι για καλύτερο αποτέλεσμα. Το κάνω ένα mix και το τοποθετώ κατευθείαν στο πρόσωπό μου. Κατευθείαν δίνει τη λάμψη του, δεν ξέρω αν το βλέπεις, και στο μέτωπο και παντού, σαν να μην υπάρχει αύριο. Όχι, δεν ξέρω. Και παίρνω το σφουγγαράκι, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή με ένα πινέλο, με ένα ουσιαστικά δεν μου αρκεί, μπορεί να είναι super duper το πινέλο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ όταν έχω και το σφουγγαράκι μου. Μου έδωσε πάρα πολύ ωραία λάμψη το MUA, το υγρό highlighter, έδωσε και στο λαιμό. Αφού έβαλα το make-up μου,
Μπορείτε τώρα εσείς να το βλέπετε λίγο πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα μου, όπως βλέπετε καλά εδώ πέρα είναι και το μαύρισμα του καλοκαιριού. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, εξάλλου θα το ζεστάνω και με τα contouring και τα bronzer και τα highlighter. Καλά, με το highlighter δεν το σκουραίνω, αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, ξαναβάζω το concealer από Essence και παίρνω αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι μου, το οποίο το θεωρώ πάρα πάρα πολύ τούμπανο για αυτήν εδώ πέρα την περιοχάς. Βάλω σε σημεία πουπέλα εδώ. Έχω βάλει και λίγο στο φρύδι πριν, απλά για να τονίσω την περιοχή. Θα συνεχίσω τώρα με πουδρίτσα. Αυτό τον καιρό ουσιαστικά για κάτω από τα μάτια και καλύτερο baking χρησιμοποιώ από W7 την Matte Dreamer, η οποία είναι θεϊκή, θεϊκό παγωτό. Ναι. Βάζω κάτω από τα μάτια για να γίνει πάρα πάρα πολύ ωραίο baking και στις περιοχές κάτω από τη μύτη. Πρόσωπο, βάζω από Golden Rose την διάφανη πούδρα και μου αρέσουν πάρα πολύ το τελευταίο καιρό αυτά εδώ πέρα τα σφουγγαράκια, γιατί πιστεύω ότι μπαίνει πάρα πολύ καλύτερη ποσότητα και αυτό που πρέπει να μπει τέλος πάντων, όχι πολλά πολλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά τα σφουγγαράκια από τα πινέλα πούδρας. Είναι ό,τι καλύτερο, οπότε μην τα πετάτε κορίτσια. Αν το δοκιμάσετε αυτά, να με θυμηθείτε. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα θα συνεχίσω με τα φρύδια. Κανονικά έπρεπε να τα γεμίσω, αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα στο να γεμίσω. Οπότε χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα τη μάσκαρα φρυδιών. Είναι από W7, The Queen and Brows. Πάμε λοιπόν μόνο και μόνο να ενισχύσουμε και να χτενίσουμε τα φρυδάκια μας, έτσι να δώσουμε λίγο πιο ένταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν περιποιείσαι το φρυδάκι σου και το βγάζεις σωστά, είναι όλος ο καθρέφτης του προσώπου σου, πέρα από τα μάτια. Θα συνεχίσω με κοψίματάκια, θα πάρω από την παλέτα από Essence όλο αυτό εδώ πέρα το θαύμα, ειλικρινά γράφουν απίστευτα, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ οι αποχρώσεις. Το βάλω και εδώ για να ζεστάνω το πρόσωπό μου. Θα πάρω μετά αυτό εδώ πέρα το θαυματάκι highlighter από MUA. Είναι το Highlight Kit Golden Delights. Θα πάρω ρουζάκι και θα βάλω πάλι από αυτήν την παλετάρα αυτό εδώ πέρα το ρουζάκι με ανακάτεψη εδώ. Χαμός του χαμού, ο χαμό, γελάω. Επειδή τώρα πρέπει να περιποιηθούμε και το κάτω μέρος του ματιού, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το κοφτό το πινελάκι και θα βάλω ανάμιξη αυτήν εδώ τη σκιά και αυτήν. Και για κάτω από το φρύδι θα πάρω αυτό εδώ πέρα το highlighter από Essence και θα το τοποθετήσω εδώ. Έτσι για πιο φως. Και τι μας έμεινε τώρα, μάσκαρα και κραγιόν. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω βασικά τυχαία τόπιες εδώ πέρα, από Essence και αυτή. I Need a Miracle, είναι στο χρώμα μαύρο, εννοείται, 01 black, το οποίο έχει έτσι ένα πινελάκι το οποίο πάει vamos a la playa, λοιπόν, και μου δίνει πάρα πάρα πολύ όγκο. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε κραγιόν. Λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ να παίξω με αυτό εδώ πέρα τον τόνο των χιλιών που μου παίζει τώρα ματάκι κλείνει το χιλάκι. Λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει για αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, αυτά εδώ πέρα τα κραγιονάκια. Θέλω λίγο να παίξω με safe κατάσταση. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από Colourpop και είναι το Calypso. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα high gloss το οποίο έχει γκλιτεράκι μέσα. Είναι από H&M, το οποίο είναι το Social Light, το Α51, που θα μου δώσει έτσι ένα σήμερα αποτέλεσμα. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βελούδινο χρώμα ματ, τι άλλο θα βάζα, πολύ ωραίο το χρώμα. Και αφού στέγνωσε θα βάλω αυτό το high gloss να δώσω λίγο έτσι λάμψη. Εδώ εντάξει μυρίζει καραμέλα αυτό,
το συγκεκριμένο. Είναι κορίτσια μου το μακιγιάζ για σήμερα. Αυτό ήταν το φθινοπωρινό μου μακιγιάζ, η φθινοπωρινή μου εκδοχή για αυτό το φθινόπωρο που θα έρθει. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, μην ξεχνάς να κάνεις follow στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!